Παρατείνονται έως και τις 10 Σεπτεμβρίου τα περιοριστικά μέτρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, εξέλιξη η οποία προκαλεί έντονες αντιδράσεις από επιχειρηματίες, επαγγελματίες και τουρίστες. Με πιο λίγο πληθυσμό τα Χανιά και το Ρέθινο, με τα ίδια κρούσματα και έφυγε το Ηράκλειο κλειστό. Που το Ηράκλειο αυτό το Ηράκλειο έχει τον πιο πολύ τουρισμό σε όλη την Ελλάδα. Ο νομός Ηρακλείου, η Χερσόνησο, Σομάλια. Εμείς εδώ αυτή τη στιγμή διαλύσαμε. Τελείωσε το παραμύθι. Διαλύσαμε. Φυσικά και είναι ένα πρόβλημα, γιατί η σεζόν μίκρανε τώρα τα 2 χρόνια τα τελευταία. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγάλουν μια δραχμή. Τώρα αυτά τα dancing bar, φυσικά βέβαια είναι μια ησυχία εδώ πέρα, είναι μια άλλη. Αλλά δεν είναι και ο χώρος για τουρισμό. Η πολλή ησυχία μπορεί να πάει στο βουνό. Στην παραλία δεν την έχουμε μάθει. Οι διακοπές πάνε μαζί με τη διασκέδαση. Όλοι εξεπλάγησαν με τη συνέχιση του mini lockdown στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου τη στιγμή που στα Χανιά και στο Ρέθυμνο έχει σταματήσει. Και αναρωτιόμαστε όλοι, και εγώ μαζί, πώς είναι δυνατόν σε ένα νομό που έχει τετραπλάσιο ή πενταπλάσιο αριθμό επισκεπτών από τους άλλους νομούς αυτή τη στιγμή να παραμένει σε mini lockdown. Η παράταση του mini lockdown είναι καταστροφική, λένε επιχειρηματίες και επαγγελματίες στο Δήμο Χερσονήσου, με τον Γιάννη Σέγκο να στέλνει το δικό του μήνυμα προς τους συναρμόδιους υπουργούς. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση αδικίας, αν όχι κάτι άλλο, και καλούμε άμεσα την κυβέρνηση, τον αρμόδιο και τους αρμόδιους συναρμόδιους υπουργούς, είτε αυτό είναι ο υγείας είτε τουρισμού, που τώρα άλλαξαν και καταλαβαίνω απόλυτα ότι δεν υπήρχε δυνατότητα συνεννόηση αυτές τις μέρες, να ξαναδούνε άμεσα το θέμα. Ανοίγοντας το Ηράκλειο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές ακυρώσεις από ό,τι μαθαίνω εξαιτίας της συνέχισης του mini lockdown και επειδή το προϊόν του τουρισμού είναι εξαιρετικά ευαίσθητο, δίνεται ένα λανθασμένο μήνυμα για το νομό Ηρακλείου, με το Δήμο Χερσονήσου να παθαίνει ως πολύ μεγάλος τουριστικός προορισμός πολύ μεγάλη ζημιά από αυτή την εξέλιξη. Με το που σταμάτησε η μουσική, πέσαν οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία. Εντάξει, ρωτήσω τους ξενοδόχους και απολυθήκανε μόνο στο δικό μου μαγαζί 13 άτομα. Δηλαδή, αν σε ένα μαγαζί έχουν απολυθεί 13 άτομα, φαντάσου τι γίνεται στα άλλα χίλια. Να ανοίξει τη μουσική, να ανοίξει το lockdown. Δεν γίνεται. Να τα ανοίξει, πρέπει να τα ανοίξει. Έρχονται οι τουρίστες, πάει μας κοροϊδεύουν. Τι σας λένε. Οι τουρίστες έρχονται εδώ, μας λένε αυτό είναι πολύ αστείο λέει, που κάνει εδώ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι οι τουρίστες με ένα ισιάκι και ακούω καθένας διαφορετική μουσική. Μας κοροϊδεύουνε. Λένε τι είναι αυτά τα πράγματα. Ήδη αρκετοί τουρίστες επιλέγουν άλλους δημοφιλείς προορισμούς για τη συνέχιση των διακοπών τους μετά την παράταση του mini lockdown στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου για ακόμη μία εβδομάδα. Ήρθαμε για διακοπές πριν από 3 ημέρες και μας είπαν ότι σήμερα το lockdown θα τελείωνε. Όμως αυτό δεν τελείωσε και βλέπουμε ότι η μουσική δεν έχει πουθενά. Ναι, τελικά θα φύγουμε γιατί η ατμόσφαιρα δεν είναι αυτό που μας ταιριάζει. Δεν έχει μουσική, δεν μπορούμε να βγούμε έξω και να απολαύσουμε το ποτό μας με τη μουσική. Είναι ένα πολύ ωραίο μέρος και μας αρέσει, αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Άλλωστε στην Αγγλία και μουσική έχει και καλύτερα μπορούμε να περάσουμε. Σίγουρα έχει κόψει ο πολύς νέος κόσμος που κόβει κανονικά τέτοια εποχή και από Χερσόνησο και από Μάλια. Το lockdown, η παράταση την επηρέασε άλλη μια εβδομάδα. Κοιτάξτε, επηρεάζει όσο να είναι τα βραδινά μαγαζιά. Από εκεί πέρα δεν επηρεάζει κάτι άλλο. Συνεχίζεται ο κόσμος, συνεχίζεται η αφήξη κανονικά στο αεροδρόμιο, στα νούμερα που είχαμε και τις περασμένες εβδομάδες.